κοντά για τη μεταγραφική λύση της ομάδας, αν θεωρείτε ότι μπορείτε να πρωταγωνιστήσετε και να κάνετε το 2-2 κερδίζοντας μια νέα ανόδο στην Ευρωτάβλη. Η φετινή χρονιά θα είναι μια πιστεύω καλή χρονιά για μας. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, όχι μόνο για μας, για όλες τις ομάδες. Είμαστε και μια δύσκολη εποχή. Όσον αφορά για την ομάδα μας, έχουμε ενισχυθεί, θα ενισχυθούμε κι άλλο. Ο πρόεδρος είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Ευελπιστούμε οι παίκτες που έχουμε επιλέξει να μας βγουν τα στοιχήματα, γιατί είναι όλοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, είναι να αντέξουν. Εγώ και το τεχνικό team δουλεύουμε απάνω κάθε μέρα απάνω στο πρόγραμμα και ευελπιστούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ο στόχος μας θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα. Κότς, έκανες λόγο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφική ενίσχυση. Σε τι θέση θα περιμένουμε να κινηθείτε? Θα ενισχυθούμε στη θέση του τερματοφύλακα και ένα ακόμα παίχτη στον άξονα. Ό,τι άλλο βρούμε αξιόλογο για αυτό που θέλουμε να σχηματίσουμε, δεν φοβόμαστε, ο πρόεδρος θα μας το κάνει δώρο. Είδαμε να δίνετε μια εντολή συνέχεια στους ποδοσφαιριστές ότι έχετε αλλάξει κατηγορία. Πώς περιμένετε την άλλη κατηγορία και τι στοιχεία πρέπει να προσθέσει στο παιχνίδι του Άγιος Δημήτριος για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες? Ο φετινός στόχος είναι ένας, να βάλουμε δύναμη στο παιχνίδι μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει από ό,τι είχαμε πέρσι. Η Β' ήταν πιο light, τώρα έχουμε πιο δυνατές ομάδες, πιο ποιοτικούς παίχτες. Η ομάδα μας δεν είναι ούτε για Α, απλώς πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό έχουμε πάρει καλούς παίχτες, που να μπορέσουμε να κολλήσουν αμέσως και οι μικροί, οι νέοι ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ ταλέντο. Πώς